τρεις αθλητικές εγκαταστάσεις που επί σειρά ετών δεν συντηρήθηκαν με την έλλειψη προσωπικού να εξελίσσεται στο μεγαλύτερο βραχνά για τη λειτουργικότητά τους, καλείται να διαχειριστεί η νέα διοίκηση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Χανίων. Το Εθνικό Σκοπευτήριο, που φιλοξενεί ως το μεγαλύτερο στην Ελλάδα όλα τα Ολυμπιακά αγωνίσματα της σκοποβολής, λειτουργεί με περιορισμούς. Αυτή μάλλον η μεγάλη υποδομή λειτουργεί κατ' ουσίαν 5 φορές τη βδομάδα. Και σκεφτείτε, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή το χειμώνα, όταν οι ώρες κοινής ησυχίας τελειώνει στις 5.30 ώρα, ότι δεν υπάρχει φως για να γίνουν τα αγωνίσματα του τραπ και του σκιτ, δηλαδή εκεί που διακρίνονται οι σκοπευτές δικοί μας. Έχοντας δεχτεί παρεμβάσεις συντήρησης από την προηγούμενη διοίκηση, αλλά με πολλές εκκρεμότητες, το Εθνικό Στάδιο Χανίων παραμένει μια προβληματική αθλητική δομή, παρότι φιλοξενεί διεθνείς διοργανώσεις. Το Εθνικό Στάδιο είναι μία από τις δύο γυρασμένες υποδομές εδώ στα Χανιά. Το θυμάμαι από τότε που ήμουν 15 χρονών. Έχουν γίνει κάποια πράγματα. Επί πολλά χρόνια όμως είχε αφαιθεί, αν θέλετε, δεν θα έλεγα συντύχητο, αλλά είχε αφαιθεί ασυντήρητο. Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του ΕΑΚ, έχουν δρομολογηθεί παρεμβάσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που περιλαμβάνουν την αντικατάσταση και ενεργειακή αναβάθμιση των χαρακτηριστικών πυλώνων του Εθνικού Σταδίου Χανίων και την κατασκευή προθερμαντηρίου για το στίβο. Ακατάλληλες, ωστόσο, έχουν κριθεί οι εγκαταστάσεις της Άρσης Βαρών. Επισκευάζεται, αλλά μετά από μελέτη που έγινε, από έλεγχο που, στατικό έλεγχο που έγινε, κρίθηκε ότι είναι στην ουσία μη επισκέψιμη. Περιμένουμε λοιπόν και από εκεί τα τεύχη δημοπράτησης, προκειμένου με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να γίνουν οι όποιες παρεμβάσεις. Εικόνα που δεν συνάδει με τις διακρίσεις των αθλητών του ΝΟΧ παρουσιάζει εδώ και δεκαετίες το Κολυμβητήριο Χανίων, με τη διοίκηση του ΕΑΚ να απαντά σήμερα στην ανακοίνωση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος για την αποχώρηση του πρωταθλητή Απόστολου Παπαστάμου με αφορμή τις συνθήκες προπόνησης του στα Χανιά. Όταν μια επιτροπή κάνει τα πάντα, τα πάντα. Και τα πρώτα βήματα και οι πρώτες κινήσεις που κάνει αναλαμβάνοντας είναι να δει τι μπορεί να κάνει με αυτή την εγκατάσταση η οποία είναι προβληματική. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σκοπιμότητα έχει το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Ο νέος πρόεδρος του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Μανώλης Κουριδάκης διευκρίνησε ότι τη διαχείριση του Κολυμβητηρίου Χανίων έχει ο ναυτικός όμιλος. Έκανε δε λόγο για τεράστια κόστη συντήρησης και λειτουργίας που σε ετήσια βάση ξεπερνούν το 1/3 του συνόλου του προϋπολογισμού του ΕΑΚ.